Έχουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Λεβέντη, που είναι μαζί μας. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα σας. Καλημέρα. Χαρά μας που σας έχουμε κοντά μας. Πώς σας φάνηκαν οι πρώτες μέρες στη Βουλή, απογοητευμένος? Α, τα ζώα μου αργά. Δηλαδή, απογράφεσαι, ανοίγεις λογαριασμούς να τα παίρνεις. Τέτοια γίνονται στη Βουλή. Δεν μου λέτε. Κάθε ένας βουλευτής, 5 συνεργάτες. Σας ρωτάγανε και εσάς πόσους συνεργάτες θα πάρεις. Ναι. Είναι αλήθεια ότι ήρθε ένας αστυνομικός και σας είπε, μη χαλάς την πιάτα? Του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Λέει, παίρνε. Λέω, να μην πάρω συνεργάτες, να μην κοστίζει το κράτος, λέω εγώ. Και λέω, όχι, παίρνε, γιατί έχουν ψήφους. Κάθε οικογένεια έχει ψήφους. Δεν μου λέτε, γεμάτη Βουλή συνέχεια. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ 145 επί 5. Συν 300 στα γραφεία για 1100 άτομα. Όταν μιλάνε οι βουλευτές, γεμάτα τα έδρανα. Είναι όλοι μέσα, ε? Κανείς. Στα καφενεία είναι. Πώς? Στα καφενεία είναι εκείνη την ώρα, πού είναι? Όχι, βγαίνουν έξω. Όταν μιλάει ο καθένας, βγαίνει έξω μετά. Τι σύστημα είναι αυτό? Μα με σηκώνται πάρα πολύ. Πώς θα ξέρει τι είπε μετά? Πώς ξέρει τι είπε? Βασικά η Βουλή, ξέρετε τι είναι? 4-5 άτομα. Με αυτά ασχολούνται οι δημοσιογράφοι. Και οι υπόλοιποι οδοντόκρεμες. Αν θέλετε την αλήθεια τώρα. Η Βουλή είναι. Είδαμε και τι φοράνε οι κυρίες. Αρκεί να σας πω, να μην πω ποιος βουλευτής. Ένας από αυτούς που έρχεται πολύ συχνά σε εσάς. Ναι. Μου λέει, ξέρεις τι. Του λέω, μίλησες? Μου λέει, τι να μιλήσω. Μας λαμβάνει υπόψη, λέει. Ο τελευταίος τρύπα του ζουρνά είμαστε εμείς, μου λέει. Και είναι ένας από αυτούς που έρχονται πολύ συχνά σε εσάς. Δεξιός. Δεξιός. Mm. Πάντως, αλλιώς. Βάζει είναι... ο νου σα ποιο. Ναι. Είναι και υποψήφιος πρόεδρος. Όχι. Όχι. Δεν είναι αυτός. Άλλος. Ναι. Δεν μου λέτε, εσείς διαφορετικά την περιμένατε τη Βουλή? 30 χρόνια πάλευα νομίζοντας ότι εκεί μέσα υπάρχει σοβαρότητα, λαμβάνεσαι υπόψη, ακούγεσαι, ακούν οι άλλοι. Αλλά εκείνο που μου έκανε εντύπωση είναι αυτό που είπατε, ότι επί τρεις ημέρες ακούγατε στους διαδρόμους. Ποια είναι τα δικαιώματά σου, πόσους συμβούλους μπορείς να πάρεις, πόσα τηλέφωνα, αν πάρεις αυτοκίνητο. Ναι, 8 τηλέφωνα ο καθένας, κάτι τέτοια. Έχετε 8 τηλέφωνα τώρα? 8 τηλέφωνα έχει ο κάθε βουλευτής. 8 τηλέφωνα? Ναι. Σοβαρά? Από μένα το μαθαίνετε, ε. 8 να έχει, 8 να έχει. Μέχρι τώρα το κρύβανε και 300. Δηλαδή 2.400 τηλέφωνα. Φέρτε ένα καφέ στον πρόεδρο. Και ξέρω και πώς θα πίνει. Ένα καπουτσίνο σκέτο. Το ξέρω, δεν το ξέρω. 8 τηλέφωνα, κύριε Παπαδόπουλο. 8 τηλέφωνα, ε. 8 τηλέφωνα, τι θα κάνει, ρε παιδιά. 8 τηλέφωνα είναι πολλά. Ποιος θα πληρώνει αυτό? Ποιος θα πληρώνει? Άλλο η θιά σου, άλλο η. Το δίνει στο σόι. Γιαγιά σου, ναι. Όλο το σόι ατελώς. Αστυνομικούς σας δώσανε τώρα? Κάθε βουλευτής δικαιούται 2. Εσείς ως πρόεδρος? Ως πρόεδρος θα πρέπει παραπάνω. Ως πρόεδρος δικαιούμαι παραπάνω. Γύρω στους 4. Ένα αστυνομικό τμήμα να δει το κάθε κόμμα. Κάθε κόμμα. Ναι. Άμα είναι πολλοί βουλευτές, 2-3 αστυνομικά τμήματα το κάθε κόμμα. Μην τα συζητάτε. Μην τα συζητάτε σας. Τι θα κάνετε όμως για να αλλάξετε αυτή την εικόνα εσείς? Γιατί είπα πείτε, εμείς είπα, παιδιά, 9 βουλευτές έχουμε. Είπα του Βούτση, γιατί ήταν ο Βούτση στην ομιλία μου. Το είπα, η παρουσία της Ένωσης Κεντρών στη Βουλή δρομολογεί μείωση για όλα αυτά που ξέρατε. Πρώτον, του λέω, στη Βουλή, εσείς σαν πρόεδρος Βουλής, πώς είναι η αργόμιστη με στη Βουλή? Με κοίταζε. Πώς είναι η αργόμιστη με στη Βουλή? Τους καταγράψατε? Θα μου το στείλετε, λέω, στο γραφείο μου. Τους αργόμιστους. Καταλάβατε. Γραφείο έχετε? Άστε το πάλι και αυτό. Θέλουν να με βάλουν σε ένα του Μητσοτάκη. Λέω, την καντέμικο. Μου δώσανε πρόχειρα. Πρόχειρα του Μητσοτάκη. Και τι είπατε εσείς, είναι? Λέω, είναι γκαντέμις. Είναι αλήθεια ότι για να συνεδριάσει, να συνεδριάσουν οι βουλευτές οι δικοί σας, πάτε στο καφενείο? Τι να κάνουν. Στο καφενείο συνεδριάσετε? Πού θέλετε να πάμε? Πάντως είναι η εικόνα και καλά κάνετε και τη δίνετε. Ναι. Και η αντίδρασή μας είναι, γιατί είχαν συνηθίσει να είναι 2-3 κόμματα μόνο σας. Ναι, και να κάνουν ό,τι θέλουν. Τους χαλάσατε τη μανέστρα τώρα, μπήκατε περισσότεροι. Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μου είπε χθες, να σας πω και ποιος είναι, δεν έχω πρόβλημα, ένας καματερός από το Δωδεκάνησα. Μου λέει, χρειαζόσουν. Γιατί είχε παραγίνει το κακό. Αυτό μου είπε. Σας έγινε μία επίθεση. Λέω το όνομά του καταχρηστικά, γιατί είπε μεγάλη κουβέντα. Σας έγινε μετά την ομιλία μου το είπε αυτό. Σας έγινε μία επίθεση. Από το Κουκουέ.
να το ακούσουμε, γιατί θέλω να απαντήσετε. Με τι είναι, θέλω να απαντήσετε. Άνθρωποι... Τι είπε ο κύριος Παφίλης, λοιπόν, για να ακούσουμε. Κάνουν το λαγό σε ορισμένα πράγματα. Αλήθεια. Ένας που δούλεψε στη ΣΤΟΕ στα μεταλλεία 30 χρόνια στο σκοτάδι, με τον κίνδυνο κάθε μέρα να πέσει και να τον κρεμίσει, και παίρνει 1.600 ευρώ σύνταξη, είναι πλουσιός. Για την περισπούδαστη ομιλία του κύριου Λεβέντη. Αλήθεια, ο νεαερίτης που είναι πάνω στις κολόνες της ΔΕΗ 5-6 ώρες την ημέρα, όσοι ξέρουν από δουλειά, και έβγαλε 1.600 ευρώ, 1.700, είναι πλουσιός. Οι οικοδόμοι που δούλευαν σε άλλες συνθήκες και μπορεί να έβγαλαν κάποια σύνταξη, είναι πλουσιοί. Γι' αυτό λέμε ότι είναι λαγός. Είναι λαγός για αυτά που έρχονται. Και εμείς επαναλαμβάνουμε, ακριβώς είναι λαγός, γιατί θέλει να φορτώσει στους έχοντες λίγα την κρίση, για να δώσει σε αυτούς που δεν έχουν τίποτα. Δεν ακούσαμε καμιά κουβέντα για τη χλυδή, την πολυτέλεια, τον αμύθιτο πλούτο που υπάρχει εδώ, τα τεράστια συμφέροντα. Ακούσαμε καμιά κουβέντα, και να πω και κάτι ακόμα. Απευθυνόμενος προς την Ένωση Κεντρώων, εδώ γνωριζόμαστε, κύριε Λεβέντη, σε αυτόν τον τόπο όλοι. Είναι μικρός ο τόπος, έχουμε ονοματεπώνυμα, γνωριζόμαστε από τα φοιτητικά χρόνια όσοι είμαστε εδώ λίγο μεγαλύτεροι, και επομένως λίγο μαζεμένα. Και ο νοόν νοήτο. Τι εννοούς? Αυτό το τελευταίο είναι, δείχνει ότι είναι για να εξεταστεί. Ονοείται από τα φοιτητικά χρόνια, ούτε ότι τον σας ξέρω. Σας ήξερε, τον... λέει, από τα φοιτητικά χρόνια. Εμένα. Από ό,τι έμαθα μετά, είναι δικηγόρος από τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι πολιτικός μηχανικός στην Αθήνα. Πώς με ήξερε? Μάλλον διανοητικός επικοινωνούσε. Και είπε και το άλλο, ότι επειδή θα έρθουν, ναι, περικοπές σε κάποιες συντάξεις, το πέστε λαγός του συστήματος. Εγώ τι ζητάω? Οι τέσσερις συντάξεις να γίνουν μία, οι τρεις συντάξεις να γίνουν μία, και καμία να μην είναι πάνω από 1.500 ευρώ. Και αυτός είπε, και ο κ. Παφίλης είπε, λέει, ένας οικοδόμος που έχει βγάλει 1.600 ευρώ. 1.600 θα χάσει 100. Θα τα χάσει όμως για να φάει και αυτός που τρώει από τα σκουπίδια. Δεν τα χάσει αν τα πάρω εγώ ή εσείς. Θα τα χάσει χάρη ενός ευρυτέρου κοινωνικού συμφέροντος. Εκτός αν δεν τον νοιάζει το ευρύτερο κοινωνικό συμφέρον. Ο κ. Παφίλης, το κόμμα του για το 1,5 εκατομμύριο ανέργους, τι έχει κάνει? Ας μου απαντήσει ο κ. Παφίλης για το 1,5 εκατομμύριο ανέργους, τι έχει κάνει το ΚΚΕ μέχρι τώρα, ή τι περιέχει στο πρόγραμμά του. Γι' αυτό λέμε, οι άνθρωποι κάνουμε... είναι εκτός τόπου και χρόνου. Και δικαίως πήγανε το 89 και κάνανε κυβέρνηση με το Μητσοτάκη, και θα περίμενε ένας να κάνουν την απλή αναλογική, να βάλουν σαν όρο, και εκείνοι, ξέρετε, δεν τη βάλανε, να πάρουν σύνταξη εθνικής αντίστασης όλα τα μέλη του ΚΚΕ. Αυτό ήταν το ενδιαφέρον του Φλωράκη. Να πάρουν σύνταξη εθνικής αντίστασης όλοι οι κουκουέλες. Που εγώ δεν κάνω αντικομουνισμό, προς Θεού, αλλά τότε δεν ήταν η ευκαιρία να ζητήσει την απλή αναλογική που είχε ανάγκη ο Μητσοτάκης στους βουλευτές? Αν δεν ήταν τότε η δυνατότητα, πότε είναι? Υποτίθεται ότι η αριστερά είχε πάγιο έτοιμα την απλή αναλογική. Πότε την? Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις. Θα επιστρέψουμε, κύριε Πρόεδρε, γιατί σήμερα το βράδυ έχουμε ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Σήμερα το βράδυ τελειώνουν, ναι, τα γιορταστικές εκδηλώσεις, προγραμματικές δηλώσεις, οι ορκομοσίες, το που θα μπουν οι μεν, που θα μπουν οι δε. Και από αύριο, και από αύριο πρέπει να ξεκινήσει δουλειά. Δουλειά η κυβέρνηση, δουλειά η αντιπολίτευση. Λίγο μαζί. Μιλάτε, λοιπόν, έχετε ανεβάσει και εσείς ψηλά τον πήχη τώρα, για να κάνουμε και εσάς λίγο κριτική. Γιατί κριτική θα κάνουμε, θα κάνουμε και κριτική. Δεκτή. Έχετε ανεβάσει ψηλά τον πήχη των προσδοκιών. Λέτε, θα ξεσκεπάσω τη σαπίλα. Τους αργόμισθους της Βουλής θα τους να φύγουν. Διαφάνεια παντού. Όχι να έχει τόσους σύμβουλους. Ήρθανε χθες κάτι ο συνδικαλιστής, ο πρόεδρος των υπαλλήλων της Βουλής. Λέει, ναι, λέει, δουλεύουμε όλοι. Λέω, επειδή ήρθα εγώ. Λέει, όλοι, λέει, είμαι στη διάθεσή σας να σας ενημερώσω. Λέω, θέλω τον πίνακα των υπαλλήλων και πόσοι προσέρχονται. Δεν θα βάλετε κι εσείς τώρα κάποιους υπαλλήλους δικούς σας? Πώς? Δεν θα βάλετε κι εσείς κάποιους δικούς σας στη Βουλή τώρα όμως? Μα τώρα, δηλαδή, θα προσθέσουμε κι άλλη βρώμα? Α, δεν θα βάλετε εσείς? Μα κύριε Παπαδάκη μου, εδώ πέρα σας λέω τώρα, είναι 2.000 υπάλληλοι, και αν θυμάμαι, αν δουλεύουν 300.
Εδώ μιλάμε, η αργομυστία είναι εκεί. Μετά είναι και μετακλητή. Εκεί είναι η ναυαρχής. Μετά είναι και μετακλητή, ξέρετε. Εδώ υπάρχει ναι. ένα πρόβλημα. Δηλαδή, για παράδειγμα, στα κόμματα, στην περιφέρεια, στις περιφέρειες, στους δήμους, σε υπουργεία, σε βουλευτές, 4.500 εκπαιδευτικοί. Ναι, βέβαια, μα έχει. Αν επιστρέψουν αυτοί οι άνθρωποι στο σχολείο, το 1/4 από αυτούς που λείπουν από τα σχολιά, ναι. το βρήκαμε. Καλύπτεται. Το βρήκαμε. Καλύπτεται ακριβώς. Είναι... Δηλαδή είναι ο άλλος εξαιρετικός επιστήμονας και επειδή είναι μετρημένος συγκεντρώνει, το παίρνετε εσείς. Εγώ θα προτείνω, και το πληρώνω εγώ. Θα προτείνω στον κύριο Βούτση από 20 άτομα να έχει κάθε κόμμα. Δηλαδή γιατί θέλεις ένα διερμηνέα στη γερμανική, ένα στην αγγλική, μία γραφομηχανή, θέλεις κάποια πράγματα. 20 άτομα κάθε κόμμα. Αυτά τα 1000 του Τσίπρα είναι πραγματικά ψηφοθυρία σκέτη. Αν και τα πήγατε καλά με τον κύριο Τσίπρα, συγκινήθηκε. Ναι, άλλο, άλλο οι παθογένειες. Δουλεύατε με τον πατέρα του. Ναι, άλλο οι παθογένειες. Θα το πούμε. Ο πατέρας του είχε εταιρεία και ιδιωτικών έργων. Και η πρώτη σας δουλειά, λέει η ΣΕΣ. Όταν πρωτοτελείωσα το πολιτικό. Πρωτά και όταν ήσασταν. Τεχνικά χρονικά αγγελία και πήγα εκεί και. Α, με βοήθησε. Με βοήθησε. Είσαστε υπάλληλο. Του υπέγραψα διότι. Όχι ακριβώ υπάλληλο. Ναι. Συνεργάτη του υπέγραψα. Α, γιατί είχατε το εργοληπτικό σα. Ναι, είχα τα πτυχία ναι, 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 και υπέγραφα. Ναι, ναι. Όταν μου ζήτησε να πάω άρτα για μια δουλειά που είχε αναλάβει, δεν πήγα. Και έτσι, αλλά ήταν καλό άνθρωπο. Ναι. Ναι. Και ο γιο είπατε όμω ότι σα κέρδισε με το χαμόγελο. Ήταν όμω που χαμογέλαγε. Δεν έχει πρόβλημα. Δεν έχω πρόβλημα ανθρωπίνων σχέσεων. Το πρόβλημα είναι με τον Τσίπρα ότι το παρελθόν του. Είναι κρατικοδίαιτο, δηλαδή το βαθύ κράτος στήριζε. Αρκεί να σας πω ότι ένας δικηγόρος μου είπε, κάτω στον Πειραιά, ότι όταν πήγε να γίνει η πρώτη ιδιωτικοποίηση του λιμανιού, πρώτο είχε βγει ο Τσίπρας, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μόλις είχε βγει. Και πήγε με ανθρώπους εκεί και απειλούσε, δεν θα γίνει καμία ιδιωτικοποίηση. Καμία. Και λέει αυτός ο άνθρωπος τώρα άλλαξε όντως, σοβαρεύτηκε, δηλαδή ασπάστηκε την Ευρώπη και το ευρώ. Γιατί τότε παρουσίαζε ένα πράγμα σαν το Λαφαζάνι. Ένα πράγμα, μια τρέλα, δηλαδή αριστερή τρέλα. Είχατε δώσει 9 σημεία που λέτε ότι αν ικανοποιηθούν αυτά τα 9 σημεία, εγώ θα σου δώσω και ψήφο εμπιστοσύνης. Ναι, και δεν θέλω τίποτα. Ούτε Υπουργείο. Επικοινώνησε, γιατί είδαμε κάποια στιγμή τον κύριο Φλαμπουράρη. Ναι. Ένα σημείωμα. Έχει ένα σημείωμα με τα 9 τα δικά σας τα σημεία. Σημεία. Ναι. Είχατε μιλήσει με τον κύριο Φλαμπουράρη. Όχι. Εγώ ίδιος όχι, αλλά είναι φίλος μου. Γιατί έχει τεχνική εταιρεία. Βέβαια, γιατί είναι. Ναι, ναι. Του συναφιού. Αλλά. Σήμερα το βράδυ. Ο Φλαμπουράρης είναι από τους μόνους σοβαρούς που είναι δίπλα στον Τσίπρα. Σας το λέω εγώ. Δηλαδή είναι λίγα λόγια. Λίγα λόγια. Προφανώς πήρε το γράμμα μου, πήρε αντίγραφο του γράμματος που έστειλα στον Τσίπρα και το μελέτησε ο Φλαμπουράρης και είδε ότι αυτά που προτείνουμε είναι λογικά. Αλλά τα λέει για αργότερα. Σήμερα... Το αργότερα, καταλαβαίνετε τι είναι. Ότι... Τώρα έγινε ένας γάμος με το Γκαμένο. Το Γκαμένο δεν θέλετε να το βλέπετε στα μάτια σας. Όχι, είναι παραφύσεις. Δεν είναι παραφύσεις σύζευξη. ο Σούλτς, ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, δεν το είπε. Τι δουλειά έχεις, κύριε Τσίπρα, με τον Γκαμένο. Αφού υπήρχαν άλλα κόμματα, λέει, σοβαρότερα. Και είσαστε στις τέργες της Βουλής, είσαστε δίπλα-δίπλα καθώς σας είδα. Και αυτό, στα πάλι, έδρανα, και αυτό πάλι με είσαστε... βάλανε. Δίπλα, δηλαδή δίπλα. Παντού εγκλωβισμένο μέχρι. Ποιο είσαστε, από τη μία πλευρά και του Ανέλα, από την άλλη. Ναι, ναι. Από την άλλη, Νέα Δημοκρατία. Σας έχουν περικυκλώσει. Νέα Δημοκρατία, ναι. Σας έχουν περικυκλώσει. Περικυκλωμένοι είμαστε. Σήμερα το βράδυ τι θα κάνετε, πήρατε απόφαση το κόμμα σας. Δεν θα ψηφίσουμε. Κατά συνείδηση. Αφού δεν μας απάντησαν. Ναι. Κοιτάξτε, αφού δεν μας απάντησαν. Θα τους αφήσετε ελεύθερους ή αποφασίσατε. Εγώ τι πιστεύω ότι ο Τσίπρας. Θα δει πώς θα πάει με τον Γκαμένο, γιατί στον Γκαμένο αρχίζουν και τσινάνε ένας-ένας. Έχουν ακροδεξιά μέσα τους κίνητρα αυτοί. Ζητούν υπουργεία, ζητούν προσωπικά ανταλλάγματα. Λοιπόν, ας σας καλούσε και σας έλεγε, έλα εδώ Λεβέντη, Βασίλη Λεβέντη, πρόεδρε, έλα εδώ να κάτσουμε να συζητήσουμε. Και... Εγώ θέλω να βάλω εγώ έναν, τον Καρά, τον βουλευτή, και ο Τσίπρας, το Φλαμπουράρι, να συζητήσουν. Τα 9 σημεία. Θα δείτε και τα 9 σημεία είναι. Ποιος Καράς εξαιρετικός, το γνωρίζω. Ναι, είναι το συμφέρον του Τσίπρα να το κάνει. Αυτό είναι μια μεγάλη ευκαιρία γιατί θα γίνει αναμορφωτής της χώρας. Θα πατάξει όλες τις παθογένειες. Θα γδάρει το παλιό λιπαρό, παχυδερμικό. Έχετε βάλει κάποια ζητήματα γιατί κάποια από αυτές. Οι τέσσερις συντάξεις μία. Είναι κακό. Αυτοί που έχουν όμως 5-6-7 συντάξεις είναι κάποιοι παλιοί πολιτικοί.
Τι θα βγει, δηλαδή, να του χαρίσουμε. Ο Μητσοτάκης έχει 3-4. Δεν αναφέρεται συχνά. Πάντως παίρνει σαν δημοσιογράφος ο Μητσοτάκης, σαν δικηγόρος και σαν βουλευτής. Πάντως είναι. Κανένα εφτάρι καθαρίζει. Πάντως νομίζω ότι. Σύνταξη κανένα εφτάρι καθαρίζει. Πάντως δεν τα πάτε καλά με το, ακόμα με τον κύριο Μητσοτάκη. Λέτε δεν είναι ότι... θέμα αν τα πάω καλά. Γιατί τώρα. Τι είπατε για το γραφείο που σας βάλατε. Και εσείς να παίρνατε ένα εφτάρι, πάλι θα το έλεγα. Σε μια εποχή που δανειζόμεθα, κύριε. Δεν μου λέτε σε ποιο γραφείο είπατε σας βάλανε τώρα σας... Του Μητσοτάκη και θα κάνω ένσταση σήμερα. Γιατί το, γιατί. Γιατί όλο το κτίριο εκεί πως είναι... πως έχει την κατάρα. Αλλάξατε. Και λίγο χιούμορ. Καλά κάνετε. Ναι, ναι. Δεν πειράζει. Γιατί νομίζω ότι η ξύλινη γλώσσα, άλλωστε και οι περισσότεροι από αυτού που, από τους που έρχονται πολλές φορές. Ναι, 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 ναι. Είναι και πρωί. Αλλά την επίθεση του Κουκουέ δεν την κατάλαβα. Άφησε ο κύριος Παφίλης, γνωριζόμαστε από τα φοιτητικά μας χρόνια. Γνωριζόσαστε τότε με τον κύριο Παφίλη. Τώρα τον έμαθα από τις τηλεοράσεις. Εσείς αν δεν κάνω λάθος είσαστε... Του Μετσοβίου είμαι εγώ. Τελείωσα το 74. Τα χρόνια εκείνα... Το 69 μπήκα το 74. Τα χρόνια εκείνα του Πολυτεχνείου είχατε δραστηριότητα. Πολύγραφο λειτουργήσα στο ιατρείο του Πολυτεχνείου. Μέσα λειτουργήσα πολύγραφο. Άρα... Αλλά θόρυβη. Είχα μια ομάδα νέων και μοιράζαμε στις πολυκατοικίες προκηρύξεις, καλώντας το λαό να ξεσηκωθεί. Ο λαός βέβαια, ξέρετε, ο ελληνικός λαός δύσκολα ξεσηκωθεί. Είσαστε και κουλτουριάρη στην εποχή εκείνη. Ναι, ναι, δύσκολα ξεσηκωθεί. Ωραία φωνή. Εντάξει. Έχετε βγάλει και τα φωνή. Αναζητούσαμε να ξεχάσουμε ότι έχουμε χούντα. Γιατί όταν πήγα στην Γερμανία το 69 πήγα πρώτη φορά, μου λέγανε δικτατούρ, δικτατούρ. Και ντράπηκα μέσα στην ψυχή μου, ξέρεις, τώρα να βγαίνει ένα Ελληνόπουλο έξω, 18 χρονών ήμουνα, και μου λέγανε έχετε δικτατορία. Ήταν μια ντροπή. Όχι, ωραία φωνή είναι και ωραία προσπάθεια. Ναι, ναι, ναι. Κάνατε μια μικρή αλλαγή. Και κάποιοι μπορεί να πούνε, να τον τώρα το Λεβέντη αρχίζει και τα γυρίζει. Για παράδειγμα. Ναι. Κάθε 6 μήνες αλλάζουν οι βουλευτές. Βέβαια, ναι, για να είμαστε ειλικρινείς, μέχρι να γνωρίσουν τη διαδικασία. Αυτή είναι η απόφαση. Έτσι. Η απόφαση. Μέχρι να γνωρίσουν τη διαδικασία, μέχρι αυτό, μέχρι τώρα, μέχρι τώρα. Θα το δούμε πώς θα λειτουργήσει. Θα το πάτε χρόνο. Πώς θα λειτουργήσει. Πώς θα λειτουργήσει. Πώς θα λειτουργήσει. Και θα λειτουργήσει για όλους. Ασφαλώς. Δηλαδή, δεν είναι προσωπικό δεδομένο αυτό, γιατί είναι πολιτικός. Ναι. Είναι και ο κύριος Γεωργιάδης. Ναι. Έτσι. Ναι. Ο γιος της συζύγου σας. Ναι. Τους χαιρετισμούς μας να στείλετε. Ναι, ναι, ναι. Πολύ σεμνός και διακριτικός άνθρωπος. Θα και εδώ, ναι. Βεβαίως. Τον οποίο έβαλα με πίεση εγώ στο συνδυασμό. Δεν ήθελε το. Θα τον αλλάξετε, θα τον λέει, δεν είμαι έτοιμος ακόμα. Τον είδα και στην Παρθενική του. Μάλιστα είπε, του έκανε και παρατήρηση καλή ο κ. Σακλαμάνης. Λέει, αν και καινούριο εσύ, πειθάρχησε στον χρόνο. Ήταν αντιπρόεδρος, ο αντιπρόεδρος της Βουλής εκείνη την ώρα προέρχεται. Ο κ. Σακλαμάνης, τον οποίο παρακολουθώ συστηματικά. Για το ότι λέει, γιατί βγάζει και ειδήσεις πολλές φορές ο κ. Σακλαμάνης. Έχω γράμματα για τον κ. Σακλαμάνης, εξαίρετος. Θα τον έχω σε λίγο. Εξαίρετος. Και προείδρευσε στην αρχική τέτοια που βγάλανε. Συνεδρίες που βγάλανε. Εσείς θέλατε την κυρία Κωνσταντοπούλου. Ναι, εγώ ήθελα τη ζωή. Ναι, τη συμπαθείτε. Είπα, πολύ καλή ως άνθρωπος. Είπα, αλλά υπερβολική ως πρόεδρος. Ναι, πάντως, δεν είχε φρένο το αυτοκίνητο. Με την Κωνσταντοπούλου έλειπε το φρένο. Λέτε για κάποιοι πάρα πολύ καλά λόγια για τον πρόεδρο και υπάρχει και ένα αρνητικό. Δεν θα έπρεπε να είναι στη Βουλή. Εσείς θα κρίνετε τι ψηφίζει ο ελληνικός λαός. Γιατί, αγαπητή κυρία, γιατί. Γιατί θα είναι αυτό που σας λέω. Όχι, γιατί θα με αγκάθει. Εγώ νιώθω την ανάγκη να υπερασπιστώ το καλεσμένο. Όχι, προφανώς γιατί κάθομαι στο ρουθούνι κάποιον. Αυτά θα αντάχετε. Ναι, ναι, ναι. Άλλαξε καθόλου η συμπεριφορά. Δηλαδή από εκεί που ήταν άνθρωποι που ούτε καν σας δίνανε σημασία, πρόεδρε μου και πρόεδρε μου, τα κλειψίματα αρχίσανε. Γονικλησίες. Ναι. Ναι, δεν πιστεύω ότι πείσες, πρόεδρε. Όχι, δεν σε αυτά. Αυτά αντίθετα ιδιάζω. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε συχνά και πρέπει να πω το εξής και να το ομολογήσω. Ότι η συμπεριφορά σας απέναντι στους δημοσιογράφους είναι πάρα 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 πολύ καλή. Ναι. Δεν και μου κάνουν βέβαια ακόμη κάποια, δηλαδή στον Α τι κάνανε. Ενώ είπα θα μπορούσαμε να δώσουμε ψήφο στο Τζίπρα ή Ένωση Κεντρών αν έκαναν δεκτούς τους όρους. Ναι, όρους. Γράψανε από κάτω. Ναι, μόνο ότι θα μπορούσαμε να δώσουμε. Καμιά φορά. Δηλαδή τους όρους τους αφαίρεσαν. Ξέρετε, και γράψανε ο Λεβέντης δίνει. Καμιά φορά. Δηλαδή, πλήρης παραχάραξη. Έχετε δίκιο, αλλά καμιά φορά ξέρετε, στο κοντρόλ δεν ακούνε καλά και το γράφουν κατά λάθος. Ας το πούμε ότι ήταν ένα λάθος. Ναι, ναι. Ή στη Βουλή μέσα είχα ένα τσιγάρο, όχι αναμένο,
Και είπανε τζιμάνι ο Λεβέντης. Ότι το είχαν άψει. Ντουμάνι, ντουμάνι. Ναι, ντουμάνι. Ντουμάνι. Το λένε, ναι, τζιμάνι. Τζιμάνι μπορεί να είναι. Το τζιμάνι είναι καλό. Το ντουμάνι να είναι. Ντουμάνι είπανε, ναι. Πρόεδρε μου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Την αγάπη μου. Και σήμερα ήρθατε εδώ και μιλήσαμε. Την αγάπη μου. Ήταν και εκτός του ότι ήταν ωφέλιμη για αυτά που μας είπατε, ήταν και ευχάριστη η παρουσία σας. Θα τα λέμε από καιρούς και καιρών για να ενημερώνεται και ο κόσμος. Θα τα λέμε, θα τα λέμε. Και θέλουμε και τις θέσεις. Ιδιαίτερα να ενημερώνεται ο κύριος που δεν με ήθελε στη Βουλή. Ιδιαίτερα αυτός ο κύριος που δεν ενημερώνεται πιο επιτακτικά. Είμαι σίγουρος ότι άμα σας ακούσει 2-3 φορές ακόμα θα γίνει και θερμός. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πρόεδρε.